Είμαι από τον blog Ελευθερία Τίποτα Ελευθεριακός και είμαι σε εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος μαζί με τον κύριο Γαρμπή για να κάνουμε μια κουβέντα και για τα εκδοτικά πράγματα και γενικά για την κατάσταση που βιώνουμε, για το χώρο κτλ. Κύριε Γαρμπή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλό. Να είστε καλά. Ήθελα να σας ρωτήσω πότε και πώς ήρθατε σε επαφή με τη λεγόμενη ανατρεπτική σκέψη και τι περιλαμβάνει για σας ο όρος αυτός. Αυτό ανάγεται στο παρελθόν, στα νεανικά μου χρόνια. Θα έλεγα μετά την αποπεράτηση των πρώτων σπουδών, είχα κάνει πολιτικές επιστήμες. Ήταν μετά το Μάιο του 68 και οπωσδήποτε κυοφορούντο στο μυαλό μου διάφορες ιδέες, δεν είχαν ανταπόκριση άμεση, πρακτική στα κόμματα, δεν με κάλυπταν οι υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις και είχα διαβάσει το βιβλίο του Κομπεντίτ «Ο Αριστερισμός» που κυκλοφόρησε αργότερα από τη Διεθνή Βιβλιοθήκη και είδα εκεί πέρα τις ιδέες μου όπως θα σκεφτόμουν τα πράγματα και τα δρόμενα τα είδα φωτογραφημένα σε αυτό το βιβλίο. Και από τότε θεωρώ τον εαυτό μου ότι έχω προσχωρήσει αυτό το ιδεολογικό ρεύμα, το αναρχικό. Οπότε η αφορμή ήταν το βιβλίο του Κομπεντίτ, έτσι. Ωραία. Είχα αναζητήσεις οπωσδήποτε, έψαχνα, δεν με καλύπταν όμως τα υπάρχοντα ρεύματα. Μάλιστα. Ποιο ήταν το πρώτο βιβλίο που εξέδωσαν οι εκδόσεις σας, Ελεύθερος Τύπος, και πότε? Εδώ είναι λίγο περίεργο το ζήτημα. Ναι. Το πρώτο βιβλίο που εξέδωσα ήταν η Παρισινικό Μόνο του 1871 και η ιδέα του κράτους του Μπακούνιν, αλλά δεν το εξέδωσα σαν Ελεύθερος Τύπος. Ναι. Αλλά? Το εξέδωσα μαζί με δύο φίλους το 1973, τότε με τη φιλελευθερωποίηση του Μαρκεζίνη. Και ήταν μια σύμπραξη τριών ανθρώπων, το είχα μεταφράσει φυσικά εγώ. Είχαμε φτιάξει μια πρωτογενή αναρχική ομάδα τότε και το εκδώσαμε μαζί. Μάλιστα. Δεν είχα ξεκινήσει δηλαδή συγκροτημένα σαν εκδόσεις. Εκδόσεις ξεκίνησα το 1975. Οπότε ξανά βγάλα το ίδιο βιβλίο και συνέχισα κι άλλο. Ωραία. Το ψευδώνυμο Νίκος Αλεξίου που έχει τόσο μεταφραστεί σε κάποιον βιβλίο, πώς προέκυψε? Είναι εντελώς τυχαίο. Ναι. Απλώς το Β είναι, επειδή ο πατέρα μου ήταν Βενιζέλος, γι' αυτό ήταν το Β. Και Νίκος Αλεξίου συνέπεσε, το είχα βάλει εντελώς στοιχεία, αλλά συνέπεσε ένα και ένας κομμουνιστής μεταφραστής, ο οποίος δούλευε σε μια πρεσβεία και θεώρησα έτσι σκόπιμο μήπως του δημιουργήσω κανένα πρόβλημα, ναι, να βάλω και το Β για να διαφοροποιηθεί. Μάλιστα. Βέβαια έχω μεταφράσει και με άλλους τύπες, με άλλα ψευδόνυμα. Όπως? Τζακ Λουμάλα κλπ. Τζακ Λουμάλα. Αυτό ακούγεται πιο περίεργο από τον Νίκος Αλεξίου. Αυτό ήταν στην Παρισινή Κομμούνα το βέβαια. Μάλιστα. Είτε μιλάμε για λογοτεχνικά είτε για πολιτικά, ποια είναι τα κριτήρια επιλογής που σας οδηγούν στην έκδοση ενός συγγραφέα ή ενός βιβλίου? Η κεντρική σκέψη ήδη από την αρχή των εκδόσεων και πρώτα το ξεκινήσω ήταν να βγάλω βιβλία που να προωθούν την ελευθερία. Οπότε ήταν άσχετο αν θα ήταν λογοτεχνικό ή πολιτικό. Δεν θα ήθελα ποτέ να βγάλω στενά πολιτικά, δηλαδή δεν θα με ενδιέφερε να γίνω ένα εναλλακτικό κουκουέ, ας πούμε, ναι, αναρχικό κουκουέ. Ναι. Ήθελα οι άνθρωποι που να προσπαθήσουν να επηρεάσουν ανθρώπους προς την εγκατάσταση της ελευθερίας. Να έχουν μια ευρύτερη μόρφωση και να είναι ανήσυχοι. Ναι. Να μην είναι στατικοί. Τι σημαίνει ελευθερία? Ελευθερία σημαίνει να ελέγχεις την τύχη σου. Να μην καθορίσεις από τους άλλους, να μην είσαι εξαρτημένος. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, αν γίνεται, ποια θεωρείτε τα 5 πιο σημαντικά βιβλία από αυτά που έχετε εκδώσει που νιώθετε περήφανος για αυτά? Είναι δύσκολο, Είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσω. Γιατί στη συντηρητική πλειοψηφία είναι προϊόν ερωτικό. Σωστό. Θα έλεγα το «Έστω θανάτου» του Ζακ Μεσίν, που είναι ένας ύμνος στην ελευθερία. Δεύτερο, την κοινωνία του θεάματος του Ντεμπόρ, που το θεωρώ στο σημαντικότερο θεωρητικό έργο του 20ου αιώνα. Τρίτο, την αναρχική ηθική του Κροπότκιν, επειδή ειδικά στους επαναστατικούς χώρους έχει παρεξηγηθεί το θέμα ηθικής και είναι ένα μεγάλο του μειονέκτημα, αλλά το έχουν χαρίσει στους αστούς, θεωρώντας κάθε ηθική είναι αστική, σωστό, που είναι μεγάλο σφάλμα. Καμία σχέση η αστική ηθική με την ηθική της ελευθερίας. Το επόμενο θα ήταν η Παρισινή Κομμούνα του Λισαγκαρέ, γιατί το θεωρώ πρότυπο ιστοριογραφικής έρευνας
είναι ένας άνθρωπος με μοναδικό φαινόμενο, άνθρωπος ο οποίος συμμετέχει στα γεγονότα να μπορεί να αποδώσει την πραγματική εικόνα των γεγονότων. Ναι. Σπάνιο ίσως και μοναδικό φαινόμενο. Και τελευταίο θα έλεγα το ένα από τα πρόσφατα βιβλία μου που μάλιστα προκάλεσε και συζητήσεις, το «Ο μαύρος και ο κόκκινος φασισμός» του Ράιχ. Διότι έχει άμεση σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα και διότι ένα φαινόμενο σαν το φασιστικό, το οποίο εμφανίζεται ιστορικά με διάφορες μορφές, είναι ο μόνος που το ανέλησε σε όλη την, στο εύρος. Όλες οι άλλες ερμηνείες είναι μερικές που έχουν γίνει. Δεν μου τα είπατε με σειρά προτεραιότητας, φαντάζομαι, γούστου. Είναι τυχαία. Όχι, όχι, τυχαία, ήταν, τυχαία. Ωραία. Υπάρχουν πλέον διάφορες αναρχικές ελευθεριακές εκδόσεις. Και κατά τη δικιά μου γνώμη είναι σε αρκετά καλό επίπεδο, έως πολύ καλό. Πώς ήταν τα πράγματα όταν ξεκινήσατε εσείς? Είχατε συνοδοιπόρους ή προσωπικούς ή εκδοτικούς? Βασικά ήταν... υπήρξε οι εκδόσεις Ναύης, ενός παλιού συντρόφου και τώρα ραϊχικού, Χημή, το Χημή, που είχε βγάλει κάποια αναρχικά βιβλία, βιβλία του Όρουελ, ήταν όχι πάρα πολλά αρχικά ας πούμε, και επίσης εκδόσεις Πολιτεία που βγάλανε 3-4 βιβλία, ήταν βραχίβιες βέβαια. Αυτό τώρα για τι εποχή μιλάμε? 73. 72-73. Οι πιο μακρόβιες ήταν οι εκδόσεις Διεθνής Βιβλιοθήκη, που ήταν και οι πρώτοι που ξεκινήσανε οργανωμένα. Μέχρι εκεί που έφτασαν, δηλαδή, στη δεκαετία του 80, που ουσιαστικά έχουν σταματήσει, ας πούμε. Και μετά εγώ οργανωμένα από το 75. Άρα η συνοδοιπόρηση σας η εκδοτική ήταν αυτή που μου είπατε. Αυτή ήταν, παιδί. Ναι. Αν κάποιος σας έλεγε, ρε Γιώργο, θέλω να μου πεις να διαβάσω ένα, αλλά μόνο ένα βιβλίο που να μου λέει τι τέλος πάντων είναι αυτός ο αναρχισμός, τι θα του προτείνω? Θα του έλεγα Ανεπιφύλακτα του Γκερέν, τον αναρχισμό του Γκερέν. Μάλιστα. Είναι πιο συνοπτική και πιο μεστή παρουσίαση του αναρχισμού. Ωραία. Τόσο από θεωρητική όσο από ιστορική άποψη. Ωραία. Πιστεύετε πως πρέπει να διαβάζουμε τους κλασικούς του αναρχισμού στατικά, δηλαδή σύμφωνα με την εποχή που έζησαν, ή να μπορούμε και να τους διαβάζουμε και δυναμικά σύμφωνα με την εποχή που ζούμε εμείς, χωρίς να χάνουμε το βασικό πυρήνα του αναρχισμού όμως? Γίνεται αυτό? Γίνεται. Γίνεται. Αν και πολύ δύσκολο. Ναι. Συνήθως είναι προσκολλημένοι τυπολατρικά σε αυτά τα πράγματα χωρίς να εξετάσουν την εποχή τους. Ή δημιουργούν άλλα πράγματα, νομίζουν ότι νεωτερίζουν, ότι είναι ξεπερασμένοι και οπότε ξεπερνά, αλλά είναι λάθος αυτό το πράγμα. Το γράμμα μπορεί να το ξεπεράσει, στην ουσία όχι. Άμα ξεφύγεις από τις αρχές σου, είσαι κάτι άλλο πλέον. Και αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα. Συμβαίνει. Να. Έχετε σκεφτεί ποτέ να γράψετε βιβλίο? Τι θα ήταν? Ναι, αλλά δεν είχα ποτέ το χρόνο. Δεν είχα το χρόνο. Και τι βιβλίο θα ήταν, τι θα θέλατε να γράψετε, αν είχατε χρόνο? Πολιτικό-ψυχολογικό. Πολιτικό-ψυχολογικό. Πάνω στη σχέση ανθρώπου και εξουσίας. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί και να το έχετε στο μυαλό σας. Έχετε πράγματα στο μυαλό σας? Ναι, βέβαια. Έχετε. Ωραία. Ήθελα να σας ρωτήσω, αν επηρέασε η εξέγερση του 2008 την πώληση ή τουλάχιστον την ανάγνωση βιβλίων αναρχικού περιεχομένου, αν ξέρετε κάτι. Σε ένα βαθμό, ναι. Σε ένα βαθμό, ναι. Όχι υπερβολικά πάντως. Μάλιστα. Μπορεί από μόνο το ένα βιβλίο να αποτελέσει ένα ισχυρό ιδεολογικό όπλο? Και αν ναι, έχετε κάποιο παράδειγμα γι' αυτό? Υπάρχει κάποιο τέτοιο βιβλίο? Υπήρχαν στην ιστορία βιβλία τέτοια? Δεν νομίζω ότι από μόνο του μπορεί να το κάνει. Ναι. Πρέπει να υπάρχει ανάλογη διάθεση ανθρώπων, έτσι κατάλληλη στιγμή θα λέγαμε. Ή κάτι που υπογείως υπάρχει και δεν φαίνεται στην επιφάνεια. Ναι. Παράδειγμα, μάλιστα το 68 δεν μπορούσε να το φανταστεί κανένας. Μια συντηρητική Γαλλία, υποπλήρη έρχονται, γκολικό καθεστώς, και βγαίνει ένα βιβλίο το Σιτουασιονίς πάνω στην αθλειότητα των φοιτητικών κύκλων και γίνεται ο καταλήτης, ναι, ενός ρεύματος που υπόβος και υπόγεια, που δούλευε, αλλά δεν φαινόταν. Άρα μπορεί συγκυριακά, ας πούμε, να επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο, να τύχει πάνω στην περίσταση. Μπορεί και μακρόπρωθερμα, το κεφάλαιο του Μάρξ, ας πούμε, ναι, ένα βιβλίο, ναι, ναι, που... Προφανώς θα επηρεάζει για πάντα, φαντάζομαι, το κεφάλαιο. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να έχετε εκδώσει και δεν το έχετε κάνει ακόμα? Δώσε μου, θα είναι πολλά πράγματα. Πολλά. Πολλά, πάρα πολλά. Όπως? Τα άπατα του Μπακούνιν. Τα άπατα του Μπακούνιν.
ή ένα πολύ μεγάλο πολιτικοφιλοσοφικό λεξικό, ας πούμε. Και θα το κάνετε, λέτε, το έχετε σκοπό? Δεν νομίζω ότι έχω τα φόντα. Τα οικονομικά εννοώ, τη διάθεση την έχω. Ναι. Και ειδικά με τη σύγχρονη κρίση, ναι, δυσκολεύουν τα πράγματα. Συν ότι δεν διαβάζουν πλέον. Δεν ακόμα διαβάζουν. Και στον χώρο δεν διαβάζουν. Διαβάζουν μικρά βιβλιαράκια, μπροσούρες, δεν κουράζονται δηλαδή. Ναι. Είναι εποχή του έτου, του fast food, ας πούμε. Ναι, καταλάβω. Θα σας κάνω τώρα, μάλλον λίγο περίεργη ερώτηση αυτή. Σε μια αναρχική κοινωνία, αν τυχόν παραμένατε εκδότης βιβλίων, θα επιλέγατε πάλι την έκδοση βιβλίων αναρχικού περιεχομένου, διακινδυνεύοντας να χαρακτηριστείτε ή και να γίνετε προπαγανδιστής της κυρίαρχης σκέψης εφόσον ο αναρχισμός θα έχει επικρατήσει, ή θα επιλέγατε το ρόλο που έχετε και τώρα, δηλαδή το εκδότη βιβλίων ανατρεπτικής σκέψης, αντιπαρατηθέμενος με την κυρίαρχη σκέψη, που θα ήταν τότε ο αναρχισμός? Ναι. Φαίνεται περίεργη ερώτηση, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Για μένα είναι πάρα πολύ απλή. Όταν λες επικρατεί ο αναρχισμός, δεν είναι κανένα σύστημα που επικράτησε και επευλήθηκε σε μια κοινωνία. Άρα γίνεται κυρίαρχη ιδεολογία, άρα είσαι κομφορμιστής αν συνεχίζεις να βγάζεις βιβλία ή αν βγάζεις αντίθετα είσαι αντίδος. Υποτίθεται ότι η αναρχική κοινωνία αυτό είναι, η κοινωνία της ελευθερίας. Δηλαδή πιστεύετε, ας πούμε, σε μια αναρχική κοινωνία. Άρα κάτι φωτίζεις, ας πούμε. Ναι. Κάτι... Όταν βγάζεις ένα βιβλίο, κάτι δίνεις παραπάνω για να φωτιστεί κάποιος άνθρωπος. Δεν είναι ούτε για να του κάνεις πλήση εγκεφάλου, ούτε για να επιβάλλεις καμία άποψη. Σωστό. Θα μπορούσαμε σε μια τέτοια κοινωνία να έχουν, ας πούμε, δικαίωμα έκδοσης των απόψεών τους, ας πούμε, οι φασίστες. Για μένα ναι. Θα μπορούσαν. Ναι, δεν φοβάται μια κοινωνία, τίποτα δεν φοβάται. Μια ελεύθερη κοινωνία δεν φοβάται. Ωραία. Οπωσδήποτε είναι προετοιμασμένη και για να αντιμετωπίσει. Ναι. Άλλο εκδίδω βιβλία, έτσι, άλλο που ετοιμάζομαι να σε ανατρέψω. Σωστά. Ο αναρχισμός ως θεωρία έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον αυθορμητισμό. Ποια είναι η γνώμη σας, υπάρχουν όρια στον αυθορμητισμό? Φυσικά. Υπάρχει αυθορμητισμός και οργάνωση. Ο Μπούξεν έχει γράψει ολόκληρο βιβλίο για αυτό το θέμα. Ναι. Ο αυθορμητισμός δεν αναιρεί την αυτοπιθαρχία. Η αυτοπιθαρχία είναι κεντρικό στοιχείο της αναρχικής σκέψης, ας πούμε, και πρακτικής. Να ξέρετε, αυτό δεν υπάρχει ποτέ αντίφαση αυτό το πράγμα. Τώρα θεωρείται, εάν... θεωρείται αντιτιθέμενο και αντιφάσκον το ένα με το άλλο. Ναι, γιατί για το σημερινή ελληνική κοινωνία, ας πούμε, είναι περίεργη. Επικρατεί ένας γενικός μηδενισμός, επικρατεί το ίδιο και στον χώρο. Σύγχυση, έχουν ανακατευτεί ιδέες ετερόκλητες. Είναι... Όταν λέτε ιδέες ετερόκλητες, τι εννοείτε, όπως? Μαρξιστικές, μαρξοκακοχωνεμένες, κομμουνιστικοχωνεμένες σε αντιεξουσιαστές, αντιεξουσιαστές που είναι στην ουσία κουκουέδες. Δηλαδή είναι ένα χάος που δεν υπήρχε παλιά, έτσι. Αυτό δεν υπήρχε παλιά. Πώς ήταν δηλαδή παλιά τα πράγματα? Δεν ήταν ιδανική εικόνα, αλλά αν σκεφτείς ότι ήταν πρωτόλια εποχή, δηλαδή ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι προσχωρούν σε ένα χώρο που δεν τον ξέρουν, που δεν υπάρχει βιβλιογραφία, που δεν υπάρχει πρακτική, που δεν υπάρχει ιστορική συνέχεια κινήματος. Αλλά είναι άνθρωποι που διψάνε για το καινούριο και προχωράνε. Εκεί ήταν πιο συγκεκριμένα. Δεν ξέρανε, αλλά προχωράγαν και χτίζανε. Mm. Εδώ πέρα τώρα είναι χάος. Πού ξεκινάει ο αναρχικός, πού τελειώνει ο μηδενιστής, πού είναι ο μαρξιστής, πού είναι ο οπαδός της όπλα και του, και του βελουχιώτη, δεν ξέρω. Εγώ δεν είναι. Αντιεξουσιαστική όπλα ή αναρχική όπλα ή αναρχικό βελουχιώτη, εγώ δεν ξέρω. Μάλιστα. Θα σας κάνω τώρα αυτή την ερώτηση, αν και μέσως έχετε απαντήσει. Κατά τη γνώμη σας, η βία είναι συστατικό στοιχείο του αναρχισμού, συγκρινόμενος με τις υπόλοιπες πολιτικές θεωρίες? Κατά βάση, θεωρητικά ο αναρχισμός είναι κατά της βίας. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι χριστιανός. Ναι. Γύρισε, έφαγες μια σφαλιάρα, γύρα και το άλλο μάγουλο, να φας και την άλλη σφαλιάρα. Δεν είναι έτσι. Ναι. Το χαστούκι, ας πούμε. Σωστά. Μπορεί να είναι βία η οποία απαντά στη βία, που σημαίνει άμυνα, δεν είναι βία. Ναι. Αλλά όμως αυτή η αντιβία τι μορφές μπορεί να πάρει? Δηλαδή εννοώ ότι έχει συνηθιστεί η αντιβία του χώρου, εντός εισαγωγικών ή εκτός, να έχει συγκεκριμένη στόχευση, δηλαδή εννοώ την αστυνομία, ας πούμε, και να αναλώνεται μόνο εκεί. Ναι. Δεν είναι κάτι μαζικό αυτό? Εδώ είναι μεγάλο λούκι, έχουν πέσει δυστυχώς, ειδικά οι νεότερες γενιές, και έχουν πάρει αυτό το αντιμπατσικό σύνδρομο, είναι μεγάλο λάθος, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή βλέπεις το δέντρο και χάνεις το δάσος.
Ο μπάτσος είναι όργανο της εξουσίας, είναι ο τελευταίος τροχός της άμαξας. Ναι. Αλλού είναι το πρόβλημα. Ναι. Έχετε κάποια νοηματοδότηση για τη λέξη αναρχοαυτονομός? Υπάρχει αυτή η έννοια? Νομίζω ότι είναι έννοια τεχνητή, κατασκευασμένη από τους δημοσιογράφους. Ναι. Ή αναρχικός ή αυτόνομος, δεν είναι και τα δύο. Ναι. Με την έννοια της νοηματοδότησης αυτής. Ο αναρχικός εννοείται ότι είναι αυτόνομος. Ναι. Μάλιστα. Αλλά αν το πάρουμε στο πολιτικό ρεύμα, δηλαδή με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, είναι κάτι άλλο αναρχικός από τον αυτόνομο. Ναι. Γιατί υποτίθεται ότι οι αναρχοαυτόνομοι, ας πούμε, εκτός από το δημοσιογραφικό χώρο που τους έχει ονομάσει όλους οι Λίβδιν, εννοούνται αυτοί που είναι, ξέρω εγώ, επηρεασμένοι από τη σκέψη του Στίρνερ κτλ. Δηλαδή οι ίδιοι το λένε. Δεν είναι αναρχοαυτόνομοι. Αυτοί είναι ατομικιστές. Αναρχοατομικιστές είναι, πολύ συγκεκριμένα. Ούτε καν αυτόνομοι δεν είναι. Είναι αναρχοατομικιστές. Μάλιστα. Ωραία. Μάλλον θα είναι δύσκολη η ερώτηση αυτή που θα σας κάνω τώρα. Αν μπορούσατε να συναντήσετε έναν από τους παρακάτω: Προυντόν, Μπακούνιν, Κροπότκιν, Μάρξ, Ράιχ και Βάνεγκεμ, ποιον θα επιλέγατε και γιατί, ή πέστε μου, αν όχι ποιον, έναν, ποιους και γιατί? Από τον έναν τους προτιμώ όλους. Ναι, ωραία. Κατά βάση, αν θα μπορούσα αξιολογικά, θα ήθελα πρώτα το Κροπότκιν, μετά το Ράιχ και μετά το Βάνεγκεμ. Ωραία. Θέλετε να μου πείτε γιατί? Ο Κροπότκιν είναι ο πρώτος ο οποίος θεμελίωσε τον ορθολογικό αναρχισμό. Ναι. Και επίσης έβαλε τις βασικές του παραμέτρους. Πρώτα τη συνεργασία, την αλληλοβοήθεια και την ηθική. Ναι. Πιστεύω ότι από εκεί ξεκινάει ουσιαστικά ο αναρχισμός, στην ολοκληρωτική του μορφή. Το Ράιχ γιατί ερμήνευσε τις ανθρώπινες σχέσεις, όπως δεν μπορούσε να τις κάνει ούτε ο Φρόιντ ούτε κανένας άλλος. Πάντρεψε το ατομικό με το κοινωνικό, που είναι πολύ σημαντικό. Δεν απομονώ. Όλοι συνήθως οι ψυχαναλυτές απομονώνουν το ατομικό από το κοινωνικό. Αυτό σας συνέδεσε. Και προχώρησε και πολύ παραπέρα. Ναι. Ερμήνευσε τον άνθρωπο μέσα στην ιστορική πορεία. Ερμήνευσε τον φασισμό, είναι ο μόνος που έδωσε μια πλήρη ερμηνεία του φασισμού. Τον θεωρώ από τις σημαντικότερες μορφές. Ναι. Το Βάνεγκεμ πάλι από τη σύγχρονη εποχή, διότι έδωσε μια νέα πνοή στη σκέψη. Ξέφυγε ως καταστασιακός, ξέφυγε λίγο έτσι από την τεμπορική, έτσι, δωρική, αυστηρά πολιτική άποψη. Ήταν πιο ανθρώπινος, θα έλεγα πιο αναρχικός και πιο πολύ στα γούστα μου. Ναι. Και επικέντρωσε και μια φοβερή αρχή που είναι σημαντική για μένα, την αρχή της χαριστικότητας. Δηλαδή? Να είσαι χαριστικός, ότι είναι πολύ σημαντικό για ένα επαναστάτη. Ωραία. Και επίσης απομυθοποίησε πολλά πράγματα. Πολλούς μύθους, ας πούμε, επαναστατικούς. Όπως, μπορείτε να πείτε κάποιους? Για τους κομμουνιστές, για τις σχέσεις ατόμων, για τις σχέσεις των αντρός και γυναικός. Δηλαδή σε πάρα πολύ λεπτά μύθια σημεία. Για την επανάσταση καθημερινής ζωής, πολύ σημαντικό. Βέβαια το είχαν όλοι καταστασιακοί, αλλά ο Βάνεγκεν επικέντρωσε πολύ περισσότερο. Θα σας φέρω τώρα λίγο στο χώρο που είμαστε εδώ, στην περιοχή, και ήθελα να σας ρωτήσω σε τι έχουν αλλάξει τα εξάρχεια από το 80 σε σχέση με το σήμερα, αν έχουν αλλάξει κάποια πράγματα και πού έχουν μείνει ήδη. Εγώ θα χωρίσω δύο περίοδους βασικά. Την περίοδο από τις αρχές δεκαετίας του 70 μέχρι το 90, και από το 90 και εντεύθεν. Εκεί είναι, δεν είναι από 80 με τώρα, είναι 70 με 90 και από 90 και τώρα. Δύο περιόδους 20 ετών περίπου, ναι. Δηλαδή κάθε μία. Καταρχήν έχουμε διαφορετικούς ανθρώπους. Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι σύντροφοι ότι μου είχαν πει και εμένα ότι υπάρχει συνέχεια του κινήματος, γιατί για μένα δεν υπάρχει συνέχεια του κινήματος. Είναι άλλες φυλές, να το πω έτσι. Ναι. Δηλαδή, αυτό δεν σημαίνει ήταν η καλή και η κακή, έτσι. Ναι. Σε καμία περίπτωση, είναι εντελώς διαφορετική. Ναι. Απλώς υπήρχαν κάποια κύρια σημεία, δηλαδή υπήρχε μεγαλύτερη συντροφικότητα τότε, έτσι πιο καλοσυνάτοι άνθρωποι, δεν ήταν αυστηρά πολιτικά με την έννοια συναντιόμαστε την επαναστατική 17 Νοέμβρη, την επαναστατική Πρωτομαγιά και μετά για χαρά, είμαστε σε καθημερινή επαφή, έτσι, μιλάω εσωτερικά το κίνημα. Ναι, ναι. Είμαστε παρόλες αντιθέσεις, μικρότητες, ιστορίες, ανταγωνισμούς που υπήρξαν, γιατί
Δυστυχώς αυτό το μικρόβιο μπήκε από παλιούς αριστερούς που μπήκαν στο χώρο και φέραν και το μικρόβιο μέσα, της ανταγωνιστικότητας και όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρχε μια κοινή, δηλαδή γινόταν μια διαδήλωση, ας πούμε, μαζευόταν όλοι. Δεν υπήρχε, θα συναντηθούμε στην Ομόνοια εμείς η δική μας ομάδα, οι άλλοι από εκεί, δεν υπήρχε δύο πράγμα. Παρόλο που δεν υπήρχαν τόσες πολλές ομάδες τότε, είναι πολύ σημαντικό. Ο αριθμός ήταν τρομακτικά μεγάλος από τώρα, έτσι. Χιλιάδες άνθρωποι σε κάποιες χρονικές στιγμές, ειδικά στη δεκαετία του 80. Υπήρχε μια άλλη σύμπνοια, ακόμα και εχθροί να ήσουν εχθρικά διακείμε, όλοι μαζί πηγαίναμε γι' αυτό. Ναι. Το οποίο δεν υπάρχει τώρα. Ενώ τώρα είναι πολύ λιγότεροι αριθμητικά, υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες τώρα που δεν υπήρχαν τότε. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι η διάσπαση του εγχώριου αναρχικού χώρου προέρχεται από αυτή το αίσθημα του ανταγωνισμού? Ναι, αλλά αυτό είναι δωτό. Είναι από, για μένα η μεγάλη πληγή ήταν οι αριστεροί που μπήκαν στον χώρο. Ναι. Αυτό όμως το είπατε για τότε που ξεκινήσατε εσείς, ας πούμε. Τότε δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ναι. Α, εννοείται από το 90 και μετά, μάλλον. Όχι, από τα μέσα της δεκαετίας του 80 αρχίζει το... Ναι. Έγινε οργανωμένη, δεν μπορώ να πω παραπέρα σε αυτό, ναι. να το κάνω, ναι, πιο σαφές, αλλά έγινε οργανωμένη εισβολή αριστεριστών στον χώρο, ναι, με σκοπό να τον καπελώσουν. Θέλω, ναι, να σας ρωτήσω, αν πιστεύετε ότι ως θεωρητικά ρεύματα, ο μαρξισμός και ο αναρχισμός μπορούν να βρουν κοινά σημεία για να δημιουργήσουν ένα κοινό μέτωπο, ώστε να αναδυθεί τελικά μια νέα χειραφετική συλλογικότητα πλούσια σε ποσότητα και στόχους? Δυνητικά θα μπορούσε, πιστεύω. Πιστεύετε ότι έχουν κάποια κοινά στοιχεία? Θα μπορούσε. Καταρχήν θα μπορούσε με την έννοια την πιο απλή, την πιο στοιχειώδη, μια τροτσκιστική αντίληψη του ενιαίου μετώπου. Αυτή είναι η πιο στοιχειώδη, η πιο απλή. Θα μπορούσαν να είναι και πιο πάρκε, πιο προχωρημένοι υπό την έννοια, δηλαδή σε καμία περίπτωση βέβαια πιστεύω ότι με τους περισσότερους λενινιστές δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό, γιατί είναι. Ναι. Εντελώς διαφορετικοί στόχοι και οι προοπτικές, αλλά με αρκετούς μαρξιστές θα μπορούσε. Ούτε. Μα ήδη είναι πάρα πολλοί μαρξιστές στον χώρο. Ναι. Απλώς εμένα με ενοχλεί το θέμα, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει και να τα ακολουθεί και δεν είναι δικό του θέμα. Εμένα με ενοχλεί αυτό το μπέρδεμα. Ναι. Αυτό το ανίερο πάντρεμα ετερόκλητων ιδεών. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να ακούω, δεν χιώτης και τέτοια πράγματα. Ο άνθρωπος μπορεί να τα αναγωνιστεί στην παράταξή του μια χαρά, δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την αναρχία και με τα αναρχικά ιδεώδη. Ναι. Ούτε η όπλα, ούτε όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Είναι η πρώτη τελευταία ερώτηση. Ποιες θεωρείτε ως αιτίες ανόδου του φασισμού ή του νεοναζισμού στη χώρα, τώρα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, και τι οφείλει να πράξει το αναρχικό αντιεξουσιαστικό κίνημα για να ανέχεται στην άνοδο αυτή? Τι οφείλει, εντάξει, δεν θα πούμε, ναι, τώρα τι, ναι, οφείλει, ναι, ποια γνώμη έχετε, ας πούμε, τι θα μπορούσε να κάνει? Λοιπόν, το φαινόμενο είναι γνωστό. Ναι. Είναι πολλά οικονομικές οι αιτίες, έχουμε μια οικονομική κρίση, βέβαια τώρα είναι πιο τεχνητή από ό,τι ήταν παλιότερα, οπότε είναι πολύ φυσικό, τα ξέρουν, είναι μαθηματικά αυτά. Είναι το εντελώς από εδώ λέγανε οι λύθοι. Οι κουκουέδες, ας πούμε. Ότι όταν έχει κρίση, ο κόσμος πεινάει, εξεγείρεται, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Όταν υπάρχει κρίση, ο κόσμος είναι πιο συντηρητικός και στρέφεται προς δεξιές. Επειδή νιώθει ανήμπορος, θέλει ψυχολογικά να έχει μια ισχυρή προσωπικότητα. Ένα πατερούλι, ας πούμε. Ναι. Ένα Στάλιν, ας πούμε, ή ένα Χίτλερ. Ναι. Βέβαια, η άνοδος στην Ελλάδα του φασισμού είναι τεχνητή εντελώς. Η Χρυσή Αυγή είναι οχρά από μίμηση. Ναι. Δεν είναι εναλλακτική λύση του συστήματος, αυτή είναι η διαφορά με τη Γερμανία. Στη Γερμανία ήταν μονόδρομος. Έπρεπε να πάρει την εξουσία ο φασισμός. Στην Ελλάδα είναι η λαροτραγωδία τώρα. Αυτά είναι αστεία πράγματα τώρα, κωμικά. Ναι. Απλώς τον έχουν βάλει τη Χρυσή Αυγή για να κάνει τη βρώμικη δουλειά στον δρόμο. Να είναι μπαμπούλας, να επικεντρωθεί όλος ο κόσμος η αριστερά στο φάντασμα και να μην δει το φασισμό που κυβερνάει εδώ πέρα. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, το πώς το αναρχικό κίνημα αντιμετωπίσει το φασισμό, εκεί είναι λίγο σύνθετο το πρόβλημα. Καταρχήν, ο φασισμός δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζεται μιλιταριστικά. Και δεύτερον, είναι κάτι που δεν αφορά το αναρχικό κίνημα μόνο, αλλά αφορά ολόκληρη την κοινωνία.
Το πρόβλημα είναι ότι ο φασισμός δεν είναι μόνο το κίνημα, είναι η εξωτερική όψη ενός φαινομένου. Υπάρχει μια χαρακτηροδομή η οποία αντανακλά το φασισμό, επηρεάζεται από αυτόν, ανατροφοδοτείται και αυτή επηρεάζεται δυστυχώς τώρα από τις οικονομικές δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε. Είναι μια θετική συνθήκη δηλαδή για την ανάπτυξη του φασισμού. Συνεπώς, εφόσον ένα κοινωνικό γίγνεσθε και μια διαδικασία δυναμική, δεν πάνε μέσα στο επιστήμη, λέμε, μόνο μιλιταριστικά. Φυσικά και πρέπει να είναι οργανωμένο το κίνημα και στο ευρωπαγαντιστικό επίπεδο και στο μιλιταριστικό για να αντιμετωπίσει τη φασιστική λέλαπα, ας πούμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν αντιμετωπίζεται έτσι μόνο. Άρα, τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να κάνει ο χώρος για να το αντιμετωπίσει? Περισσότερο πρακτική και ιδεολογική δουλειά. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε ο Άγιος Παντελεήμονας. Ήταν μια πολύ άσχημη ιστορία, έστειλε πολύ κόσμο στον φασισμό, διότι πήγανε και τους λέγανε φασίστες και τέτοια. Δεν είχε γίνει καμιά ιδεολογική προπαγάνδα. Να γίνει μια προπαγάνδα να εξηγήσει τι είναι ο φασισμός, τι είναι οι μετανάστες, όλα αυτά τα προβλήματα έχουν μείνει παρθένα. Μάλιστα. Και ξαφνικά έγινε μια επίθεση με αποτέλεσμα τροφοδοτηθεί ο χαρακτηριστικός σε μια εφημερίδα ειδικά για το θέμα αυτό. Ένας αφελής κάτοικος της περιοχής λέει: είμαστε με τη Χρυσή Αυγή γιατί μας βοηθάει. Αν μας βοηθάγαν οι αναρχικοί, θα τους ψηφίζαμε. Άσχετος, δεν ήξερα, αλλά αντιλαμβάνεστε πώς το βιώνει ένας κάτοικος, ας πούμε, αυτής της περιοχής. Καταρχήν, θέλω να πω ότι οι δύο τελευταίες ερωτήσεις ήταν του φίλου του Μίλτου, για να μην τις σκιοποιηθώ εγώ δηλαδή. Τώρα η τελευταία ερώτηση δεν την είχα ετοιμάσει, αλλά νομίζω πριν 2 εβδομάδες βγήκε η φήμη ότι πεθάνατε. Αυτό πώς έγινε? Έχετε ιδέα? Όχι. Όχι, έτσι. Κάποιος καράγιος. Οκ. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Παρακαλώ.